Καλό μεσημέρι, τι κάνετε. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τον απόϊχο του τρίτου τελικού που έγινε στο ΣΕΦ, του τελικού της Α1, ανάμεσα στο Φιλμπιακό και Παναθηναϊκό. Ε, θα μιλήσουμε φυσικά για τα play-offs της Ιταλίας, όπου και εκεί είχαμε επεισόδια, ναι, μέχρι και στην Ιταλία αρχίσαμε και έχουμε επεισόδια. Ε, θα πάμε και λίγο στο Ισραήλ και θα μιλήσουμε βέβαια και για την Bayern Μονάχου και για την ανακοίνωσή της. Πάμε. Και θα ξεκινήσω με το 75-52, το σκορ με το οποίο νίκησε χθε ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό και πήρε προβάδισμα με 2-1 στην σειρά. Θέλει ακόμα ένα παιχνίδι για να κλείσει τη σειρά και να πάρει το πρωτάθλημα σε ένα μάτς το οποίο, το οποίο δεν αντέχει σε κριτική. Έχω πει ότι δεν θα κάνω κριτική στο μάτς και δεν θα αναλύσω τα παιχνίδια της Α1, μόνο τον απόϊχο και κάποιε από τι δηλώσει. Είχαν πολύ ενδιαφέρον οι δηλώσει του Γιώργου Μπαρτζόκα όμω στην συνέντευξη τύπου μετά το μάτς και είπε, μίλησε για τα αγωνιστικά θέματα. Έτσι, αλλά αξίζει να διαβάσω δύο ε, παραγράφου, να τις πω έτσι. Που, από τις δηλώσεις του, γιατί, γιατί εκεί είναι το ζουμί όλης της ατμόσφαιρας των τελικών της Α1. Καταρχάς να διαβάσω αυτό εδώ που λέει, δημιουργήθηκε μια εικόνα από τα μίντια, ακόμα και από τον Παναθηναϊκό, για πράγματα που είπα και ακόμα και ήδη έλεγαν. Το να πάρει τίτλο στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι εύκολο, οπότε ο Παναθηναϊκό παίζει με πολύ λιγότερη πίεση από εμά. Αυτό είναι γεγονό. Τα μίντια και τα social media δημιουργούν καταστάσει και συνθήκε. Είναι πολύ η ζέστη στο τέλο. Είναι ότι είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Α συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι και α κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό είναι το ένα. Και επίση εδώ. Λέει ότι ε, ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολο, δεν θέλω να κάνω περισσότερε δηλώσει γιατί το σύστημα είναι έτοιμο να αποδομήσει ό,τι λέω. Πάντα σέβομαι τον Παναθυλαϊκό. Μπορείτε να ρωτήσετε ένα από ένα όλους αν έχω δείξει εικόνα λαζονίας. Αν αυτό είναι το παιχνίδι που πρέπει να παίζετε, το σέβομαι και αυτό. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ε, λέει και για άλλα πράγματα, για τον ξένο, για ποιο λόγο έκανε την επιλογή του ξένου, για το ποιο λόγο δηλαδή επέλεξε να αφήσει τον Κάναν εκτός. Ε, όλη η φασαρία έχει ξεκινήσει στα social media και στα media γενικώ. από το γεγονός ότι είπε ότι ο Παναθηναϊκός ότι ο Μπαρτζόκας είπε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ευχαριστημένος αν παλέψει όλα τα μάτ. Ε, θα έλεγα ότι όταν το ακούει κάποιος παναθηναϊκός από το στόμα του προπονητή του Ολυμπιακού ε, μπορεί να το προκαλέσει εκνευρισμό, μπορεί να πει ότι ε, να, 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 το, να θεωρηθεί προσβολή ας πούμε ε, και να θεωρήσει ότι ε, έχει ε, ένα ίχνος αλαζονίας όλο αυτό το, όλη αυτή η στάση του Γιώργου Μπαρτζόκα επί της ουσίας όμως για να είμαστε ρεαλιστέ, αυτό είναι αλήθεια που είπε ο Μπαρτζόκα. Δηλαδή, χωρί να υποτιμά κανείς τον Παναθηναϊκό, έτσι που είναι ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο, είναι ο αιώνιο αντίπαλο, ε, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια κατάσταση και με του ξένου και με, γενικώ με το ρόστερ το πώ έχει δομηθεί και με τον υπηρεσιακό τεχνικό που παλεύει να κάνει ό,τι μπορεί με αυτό το ρόστερ που έχει. Είναι λοιπόν σε μια κατάσταση που δεν είναι το φαβόρι για, την, το πρωτάθλημα. Το μεγάλο φαβόρι για την κατάσταση του πρωταθλήματος είναι ο Ολυμπιακός. Οπότε έχει ε, δώσει αλήθεια σε αυτό που είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Απλά επειδή το είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, οι, ε, κάποιοι από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού το θεώρησαν προσβολή ότι και καλά υποτιμά τον Παναθηναϊκό και τέτοια. Δεν νομίζω ότι υποτιμά τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι το λέει ρε, ρε, ρεαλιστικά. Μιλάει ρεαλιστικά αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένα το πίνει όπω θέλει. Έτσι. ο Χρήστο Σερέλη είπε στι δηλώσει του ότι το, το, παιχνίδι κρίθηκε από την πολύ κακή μα επιθετική συμπεριφορά. Η προσέγγιση μα δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Εννοώ το πρώτο δεκάλεπτο ε, ήταν καλό και ήμασταν μπροστά. Αλλά στη συνέχεια η άμυνα του Ολυμπιακού μα δημιούργησε πρόβλημα για ακόμα μια φορά. Και στην ουσία, παρόλο που, δε, που δεν δεχτήκαμε πολλού πόντου σήμερα, δεχτήκαμε πόντου που μα πόνεσαν και ήταν στο πλάνο να μην δεχτούμε. Το σκόρ είναι 2-1 και πάμε στο Άκα, Εμεί δεν θα αλλάξουμε κάτι. Θέλουμε να επιστρέψουμε στο σεφ σε πέμπτο μάτ. Αυτό είναι ο στόχο του Παναθηναϊκού. Ο ρεαλιστικό στόχο δηλαδή. Ε, για τα λάθη του Λί, είπε ότι ο Λί σήμερα ήταν ο καλύτερο μα παίκτη, άσχετα τα λάθη που έκανε, γιατί έπαιξε και 38 λεπτά. Ξέρουμε ότι ο που προσπαθεί να κλέψει μπάλε και να πιέσει. στα προηγούμενα δύο μάτς το κάναμε. Σήμερα ο τρόπο ήταν ατομικό, ίσω από την πίεση του Ολυμπιακού. Και όταν έχει 19 λάθη, είναι δύσκολο να κερδίσει. Ε, Όντω, πάρα πολλά λάθη ε, έκανε ο, ο Παναθενικό στο παιχνίδι. Αυτέ ήταν οι δηλώσει του Χούσου Ερέλη, ο οποίο κάνει ό,τι μπορεί, θα έλεγα εγώ, ανάλογα με το ρόστερ που έχει. Ε, με τι δυνατότητε που έχει αυτό το ρόστερ και απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που, ολυμπιακό που και αυτό έχει προβλήματα. Ε, αυτό που μένα μου έκανε εντύπωση ήταν ότι είδα τον Βεζένκοφ στο παρκέ. Αυτό δεν το περίμενα. Να σα πω την αλήθεια, δεν περίμενα να παίξει ο Βεζένκοφ. Μου έκανε εντύπωση, έπαιξε και 20 λεπτά. Ε, θα δούμε τι θα γίνει στη σειρά. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες ειδήσει και βέβαια εδώ στην ανακοίνωση του Πάμπλο Λάσο από την Banker Μονάχου. Η ανακοίνωση του Πάμπλο Λάσο που ήρθε με ένα ιδιαίτερο, ιδιαίτερο τρόπο αντιγράφοντας το εξώφυλλο του Ted Λάσο, της γνωστής σειράς που παίζει στο Apple TV. βλέπετε ότι μοιάζει πάρα πολύ η φωτογραφία της ανακοίνωσης του Πάμπλο Λάσο ο Παμπλου Λάσο λοιπόν ο οποίος είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Bayern και θα αναλάβει σε ένα νέο project τους Βαβαρούς να τους ανεβάσει ε, επίπεδο δηλαδή να τους κάνει μια ομάδα οκτάδας και από εκεί και πέρα ότι καλύτερο πρόκυψη τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια τα οποία και υπέγραψε στην Ιταλία να πούμε ότι έγινε το 2-0 η Ολύμπια ε, νίκησε 79-76 την Virtus.com στο Μιλάνο και πήρε το, ε, τα δύο μάτς στην έδρα της. Πάει τώρα να παίξει στην Πολόνια σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ε, πολύ κοντά. Ένα τρίποδο του Σίλτς λίγο πριν τη λήξη έβαλε μπροστά την Ολύμπια και τελικά έληξε με τρεις πόντους διαφορά το παιχνίδι. Βέβαια στο τέλος, εδώ... Υπάρχει, υπάρχουν και τα βίντεο στο Twitter, μπορείτε, μπορείτε, να, μπορείτε, να τα δείτε, δεν ξέρω αν έχουν ανέβει στο YouTube, αλλά στο Twitter θα τα βρείτε σίγουρα. Ε, έπεσαν και κάτι ψηλές καθώς αποχωρούσαν οι παίχτες της Virtus ε, ένας ε, από τους οπαδούς των Μιλανέζων ε, φαίνεται ότι έσπρωξε τον Τεόντο Σιτς ε, ε, μέσω προσβολών ε, και διάφορων ε, χαρακτηρισμών θα έλεγα ε, κάποιος φαίνεται ότι έσπρωξε τον Τεόντο και έγινε το Έλληνα αρπάχτηκαν οι παίχτες της ε, της Βίρτους με κάποιους από τους οπαδούς. Ο Χάκετ πήγε να ορμήσει μέσα στους οπαδούς, να έχουμε ένα μάλαστα ντεπάλας που λένε ε, στο, ε, στο Μιλάνο. Αλλά ευτυχώς επενέβησαν οι ψυχρεμότεροι και όπως λέμε και δεν έγινε πιο μεγάλο μπάχαλο, αλλά έγιναν φασαρίες ακόμα και στα Ιταλικά play-offs. Πάμε στην, ε, στο Ισραήλ, εκεί που η Χαπόελ Τελαβίβ διέλυσε στην κυριολεξία. Μιλάμε τώρα για πραγματικό θρίαμβο την Μακάμπη με 112.74 74 στους τελικούς έκανε το 1-1 με τον Ζέβιερ Μάνφορντ να είναι εκπληκτικός με 26 πόντους και 6 στα 8 τρίποντα μια τρομερή εμφάνιση από την Χαπόλτε Λαβίβ σε ένα παιχνίδι στο οποίο ειλικρινά δεν περίμενα τέτοια απόδοση. Ένα παιχνίδι το οποίο βέβαια ήταν και αυτό επεισοδιακό γιατί ο παδί τη ε, γηπεδούχου άναψαν αναρρύθμιτα καπνογόνα μέσα στο κλειστό και ε, η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Χρειάστηκε 40 λεπτά νομίζω καθυστέρησε το παιχνίδι για να ξεκινήσει. Έγιναν διάφορα. Ε, πραγματικά ε, ένα καμίνι ήταν το γήπεδο της ε, Χαποελτελαβίβ και η αλήθεια είναι ότι βέβαια αναμένεται η αντίδραση τη Μακάμπη αλλά κανένα δεν περίμενε μια τόσο εμφατική νίκη για την. μάλλον μια τόσο βαριά ήττα για την Μακάμπη Να το πω αλλιώ. Και κλείνω με το Ισπανικό πρωτάθλημα, όπου και εκεί είχαμε διάφορα σκηνικά και κυρίω τη, τη τηλεκτική επίθεση που δέχτηκε ο Γιαμπουσέλ από του οπαδού τη Μπανταλώνα στο τρίτο παιχνίδι. Ε, λεκτική επίθεση με την εξέδρα να τον ε, φωνάζει δολοφόνο και διάφορους άλλους χαρακτηρισμούς αλλά κυρίως φωνάζοντας τον δολοφόνο ε, η επιτροπή ενάντια στη, ενάντια στη βία ε, ξεκινάει μία έρευνα για να δουν τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το μάτς και πώς, ποιοι ήταν αυτοί που έκαναν αυτή τη λεκτική επίθεση στον Γιαμπουσέλ μετά από τα επεισόδια στο Ρεάλ Παρτίζαν ο Γιαμπουσέλ έχει μπει στο μάτι όλων των οπαδών, αλλά οι οπαδεί Μπανταλώνα νομίζω ότι πήγαν ένα βήμα πάνω από το όριο. Θα έλεγα, ε, εντάξει, ο Γιαμπουσέλ έκανε λάθο, έκανε πολύ μεγάλο λάθο, αλλά αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι τρομερά υπερβολικοί. Και θα έλεγα ότι ίσω και να τιμωρηθεί και η Μπανταλώνα. Θα, θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι μια σειρά η οποία πάντω έχει πολύ ενδιαφέρον. Η Ρεάλ πήρε το προβάδισμα έδρα σαν να πίσω μετά την ήττα τη μέσα στην Μαδρίτη. Αυτά είναι έτσι τα νέα για το τι συμβαίνει ε, στα πρωταθλήματα αυτή τη στιγμή. Τη σερβική Λίγα την κατέκτησε ο Ερυθρός Αστέρας γιατί ε, περιμένουμε και τώρα περιμένουμε την Αδριατική Λίγα να δούμε τι θα γίνει. Εκεί που παίζει η Παρτίζαν Ρυθός Αστέρας και εμείς θα τα πούμε αύριο με NBA βέβαια γιατί ε, τα ξημερώματα έχουμε το παιχνίδι στο Ντένβερ που ίσω να κλείνει και το πρωταθλήμα. Αυτά. Χαιρετώ.